συχνότητα το ήθος να κρατήσεις την παράταξή σου όρθια και το τονίζω αυτό, σε καθιστά όχι δημοκρατικό, άρχοντα τη Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πάρα Κύριε Λονταρίτη, μία δήλωση για το εκλογικό αποτέλεσμα. Εντυπωσιακό. Δύο δηλώσεις να κάνετε οι δυο σας. Ναι. Λάτε, λάτε, όχι, φέρω το Ανδρέας και πάτε μου. Μασί, δήμαρχε. Δήμαρχε, εκεί πήγες. Εκεί να πάω. Δίπλα, ναι, ναι, δίπλα. Όρθι. Όρθι. Ξεκινήσουμε από τον Αλέξη. Μια μεγάλη βραδιά τελείωσε. Όπως είπα και πριν, δεν υπάρχουν escape plans. Από την πρώτη στιγμή έχω πει ότι περιμένω πάρα πολλά από τον κύριο εξαριστερών μου και είμαι σίγουρος ότι θα συνεργαστούμε καλά για το καλό του τόπου μας, για το καλό της πρωτεύουσας των Κυκλάδων και της έδρας της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Γιώργο, συγχαρητήρια. Να είστε όλοι καλά και καλή συνεργασία να έχουμε. Τι θα θέλατε? Μια δήλωση, παρακαλούμε. Ναι, για το εκλογικό αποτέλεσμα. Πώς είναι το εκλογικό αποτέλεσμα? Σας βγάζει για μία ακόμη φορά πρώτο στην προτίμηση του. Εννιά χρόνια δεν σας βαρέθηκαν, μάλλον. Κάνετε καλά. Αυτό που κάναμε καλά το έκανε όλη η παράταξη. Το έκανε ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Χατζημάρκος, που είναι ο καπετάνιος. Το κάναμε όλοι εμείς. Και το σημαντικό είναι ότι βλέπουμε μια κοινωνία η οποία έχει αξιοκρατικά κριτήρια, γνωρίζει να αξιολογεί. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι ένα μήνυμα που το έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Μια κοινωνία η οποία παρακολουθεί και η οποία αποδεικνύει ότι υπάρχει μια μεγάλη κοινωνική μάζα αθόρυβη, η οποία δεν βγαίνει στο Facebook, δεν κάνει θόρυβο, αλλά την κατάλληλη στιγμή, όταν πρέπει να πάρει τη δίκη στα χέρια της, γνωρίζει να αξιολογεί. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η δέσμευση όλης της παράταξης, του Περιφερειάρχη, αλλά και η δική μου είναι ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια αγάπη, την ίδια ανιδιοτέλεια, να προσπαθούμε για το καλύτερο. Είμαστε στα κοινά, είμαστε στην πολιτική, γιατί έχουμε ως κίνητρο τη δημιουργία. Τη δημιουργία για τους συμπολίτες μας. Δεν είναι αυτός ο σκοπός η προσωπική παρουσία. Μισό λεπτό. Από Ιταλία. Δεν είναι αυτός ο σκοπός η προσωπική μας παρουσία και νομίζω ότι αυτό το γνωρίζουν οι συμπολίτες μας, γι' αυτό και μας επιβράβευσαν. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Με τον Δήμαρχο Σύρου δεν χρειάζεται να το πω. Η συνεργασία θα είναι δεδομένη και δεν θα είναι δεδομένη για το πρόσωπο, είναι
θα είναι δεδομένη για τους συμπολίτες μας. Έτσι. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, θα αγωνιστούμε να παλέψουμε για ένα καλό αποτέλεσμα. Μιλάω αυτή τη στιγμή για τη Σύρο και θέλω να με συγχωρέσουν οι συμπολίτες μου και οι κλαδίτες και οι συμπολίτες του Νοτιού Αιγαίου, αλλά η Σύρος νομίζω ότι έχει ένα λαμπρό μέλλον, δύσκολο, αλλά λαμπρό μέλλον, το οποίο αν σχεδιαστεί σωστά και αν δουλέψουμε συλλογικά, μπορούμε να το πετύχουμε. Και οφείλουμε να το πετύχουμε. Οφείλουμε να το πετύχουμε για όλο τον κόσμο, για τη νέα γενιά, και αυτό θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τους συμπολίτες μου, γιατί από το 1990 μέχρι και σήμερα με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους. Νομίζω ότι είναι κάτι που είναι βαρύ στους ώμους κάποιου ανθρώπου να τον επιλέγουν για 38 συναπτά έτη να παίρνει αποφάσεις που αφορούν την καθημερινότητά τους και το μέλλον τους. Τους ευχαριστώ από καρδιάς και θα κάνω το καλύτερο δυνατόν, όπως το έκανα πάντα. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ εσάς που πάντα είσαστε παρόντες και μεταφέρετε στην κοινωνία τα τεκτενόμενα με αντικειμενικότητα, όλοι μαζί, και τους καλώ όλους, όχι μόνο τον Δήμαρχο, ο οποίος είναι ο πυλώνας πάνω στον οποίο θα στηρίξουμε το οτιδήποτε, όλους τους φορείς του νησιού, να δουλέψουμε για την επόμενη μέρα, η οποία, επαναλαμβάνω, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι αν δουλέψουμε συλλογικά, σωστά, συντεταγμένα, θα παραδώσουμε ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ.